Όλα ξεκίνησαν καθώς έκανα Platinum του Assassin's Creed Odyssey, πήγε 100% όλα τα DLC και σκεφτόμουν με τι όμορφο και ευχάριστο παιχνίδι να ξεκινήσω. Μετά από ένα τόσο μεγάλο και βαρύ παιχνίδι, ήθελα κάτι πιο ανάλαφρο, πιο διασκεδαστικό, τουλάχιστον ως προς το gameplay, ώστε να περάσω καλά. Πάντα έτσι κάνω. Ξεκίνησα λοιπόν να παίζω το Days Gone. Το ξεκίνησα χλιαρά στην αρχή, okay, δεν είχα ξετρελαθεί, ώσπου ξαφνικά έπιασα τον εαυτό μου να κάνει Platinum το παιχνίδι και να λέω, όπα, κάτσε, τι έγινε εδώ. Days Gone, ένα παιχνίδι το οποίο αν κοιτάξεις όλα τα βίντεο στο YouTube θα δεις ότι έχει μόνο κατά την πλειοψηφία θετικές αξιολογήσεις. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε στραβά, είχε αρκετά αρνητικά στην αρχή και ακόμα και αυτό που μου έκανε εντύπωση ότι όσοι έβαλαν αρνητική αξιολόγηση, βασικά το αξιολόγησαν αρνητικά, γύρισαν στο τέλος και έκαναν remake τα βίντεό τους και ξαναείπαν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη μετά από το πέρασμα του χρόνου. Ίσως ένα από τα hidden gem να το πω, ένα από τα παιχνίδια που δεν προτιμήθηκε από πολλούς, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, κυρίως γιατί υπήρχαν άλλα πιο βαριά παιχνίδια, αν το θέσω έτσι, πιο AAA, για να μπορέσεις να ασχοληθείς. Days Gone λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο... δεν ξέρω, είναι από τα παιχνίδια που μου έχει μείνει και γενικά χαρακτηρίζομαι από το ότι όταν εγώ κάνω Platinum με ένα παιχνίδι, πάει να πει ότι το παιχνίδι μου άρεσε πάρα πολύ και το έχω λατρέψει. Δεν συλλέγω Platinum και είναι αρκετά ξεχωριστό για μένα. Έφτασα σε σημείο μάλιστα να κάνω βίντεο για αυτό το βίντεο που παρακολουθείτε. Ας ξεκινήσουμε όμως λίγο. Σκέφτηκα πώς θα το φέρω από εδώ, πώς θα το φέρω από εκεί, πώς θα το παρουσιάσω. Μετά από τόσα χρόνια δεν ξέρω αν έχει αξία ένα review στα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά ένα πιο προσωπικό review, μιας και το συγκεκριμένο βίντεο είναι καθαρά η προσωπική μου άποψη και το πώς το είδα. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή, παρουσιάζοντας λίγο στα γρήγορα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στην πορεία τα στραβά και τα καλά του παιχνιδιού. Days Gone. Ξεκινάς προσπαθώντας να σώσεις τη γυναίκα σου και τον κολλητό σου από μια επιδρομή ζόμπι τα οποία προκλήθηκαν από την έξαρση ενός ιού. Ίσως είναι από τα παιχνίδια που αυτή την περίοδο, αυτό το χρονικό διάστημα, νομίζω ότι όποιος το παίξει θα ταυτιστεί όλο και παραπάνω μαζί του και θα δει το χαρακτήρα τον εαυτό του να σκέφτεται «Ρε εσύ, αν γινόταν αυτό που είμαστε πολύ κοντά», έτσι τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, θα φαινόταν ότι είμαστε αρκετά κοντά. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο και το COVID γινόταν κάπως έτσι, ρε παιδί μου, όπως το παιχνίδι, τι θα γινόταν, τι θα έκανα εγώ, τι θα συνέβαινε. Και μπορώ να πω ότι ταιριάζει απόλυτα στο κλίμα του τελευταίου χρόνου για να παίξει κανείς το συγκεκριμένο παιχνίδι και να ασχοληθεί με αυτό. Ξεκινάς λοιπόν προσπαθώντας να σώσεις τη γυναίκα σου και τον κολλητό σου και ανεβαίνεις στην ταράτσα ενός κτηρίου στο οποίο υπάρχει ένα ελικόπτερο ενός οργανισμού στον οποίο τυχαίνει να δουλεύει και η γυναίκα σου, τυχαίνει, είναι σχεδιασμένο εξ αρχής να πας εκεί, είναι κάτι το οποίο δεν το ξεκαθαρίζει στην αρχή. Τέλος πάντων υπάρχουν μόνο δύο θέσεις, όμως ενώ μπορείς να σώσεις ή τη γυναίκα σου και τον κολλητό σου ή να σώσεις τον εαυτό σου και τη γυναίκα σου, βέβαια η γυναίκα σου πρέπει να σωθεί οπωσδήποτε, διαλέγει να σώσει τη γυναίκα του και να θυσιάσει τον εαυτό του τυπικά προσπαθώντας να βοηθήσει τον κολλητό του και να αφήσει ραντεβού, να δώσει ραντεβού με τη γυναίκα του να ξαναβρεθούν μετά από ό,τι συμβεί. Και κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία και περνάνε δύο χρόνια. Δύο χρόνια μετά από τα γεγονότα του intro ξεκινάει ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας μας είναι ένας πρώην στρατιωτικός από το Αφγανιστάν. Πήγε και έκανε μόνο μία θητεία, ήταν από αυτά τα παιδιά. Είδε το πόσο χάλια είναι ο πόλεμος και στο τέλος γύρισε και έγινε group μίας ομάδας μηχανόβιων και δούλευε μάλιστα και στον γκαράζ του αρχηγού της ομάδας, το Mongrels. Πραγματικά έχει πάρα πολλές αναφορές και όλο το παιχνίδι περιστρέφεται γύρω από αυτό. Είναι πλέον μηχανόβιοι, τώρα θα μου πείτε που βρήκαν μηχανές σε τέτοια καταστροφή και πώς τις τροφοδοτούν. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά είναι αυτό που κάνει το παιχνίδι ιδιαίτερα ξεχωριστό. Είσαι μέλος μιας διάδας, ενός ντουέτου μηχανόβιων, υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι ονομάζονται drifters, αλλά τυπικά είσαι εσύ και ο κολλητός σου και προσπαθείτε να αποσπάσετε πληροφορίες, έτσι ξεκινάει το παιχνίδι, από κάποιον ο οποίος από ό,τι φαίνεται την έπεσε σε κάποιον από τους φίλους σας. Στην πορεία γίνονται το introduction από κάποια βασικά aspects του παιχνιδιού, όπως από κάποια χαρακτηριστικά όπως είναι το οι ορδές που υπάρχουν από ζόμπι και πάει λέγοντας. Και έτσι παίρνει μπρος. Στο παιχνίδι είσαι εσύ, ο κολλητός σου στην αρχή,
μένετε σε μια τοποθεσία και προσπαθείς να ξεκλειδώσεις διάφορα κομμάτια στο χάρτη. Υπάρχουν στην αρχή δύο functions τα οποία σου παρουσιάζονται, ο Copland και η Tucker. Ένα πολύ, από τα μεγαλύτερα διλήμματα της αρχής παρουσιάζεται στο τι θα χρησιμοποιήσεις, που θα δώσεις κάποια quest και τι θα... Θα σου πω, αν δεν το παίξετε πραγματικά προτιμήστε Tucker, γιατί έχει τα καλύτερα όπλα για αρχή. Υπάρχουν δύο function λοιπόν, Copland όπως ξαναλέω και η Tucker, και στην πορεία βγαίνουν άλλα δύο function του Iron Mike και το τελευταίο, το οποίο δεν θα σας σπολιάρω γιατί είναι αρκετά το πιο όμορφο κομμάτι νομίζω και το πιο ενδιαφέρον γίνεται από εκεί και πέρα. Λοιπόν, ο χαρακτήρας μας γίνεται ένα περιστατικό με τον κολλητό σου και προσπαθείς τυπικά να πορευτείς, να πάρεις διάφορες αποστολές, να σας βοηθήσεις και τον κολλητό σου ο οποίος νοσεί λίγο. Θα είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Το πρώτο 15ωρο με 20ωρο έπιασα αρκετά συχνά τον εαυτό μου να βαριέται να κάνει κάποια quest. Το στυλ του παιχνιδιού είναι είσαι εσύ, η μηχανή σου, έχεις κάποια όπλα. Επίσης να παρατηρήσω ότι το παιχνίδι είχε καταρχάς, έχω παίξει παιχνίδια και παιχνίδια στο PlayStation. Από τα παιχνίδια που έχω πιάσει στα χέρια μου νομίζω ότι έκανε την καλύτερη αξιοποίηση του pad που έχει το χειριστήριο του PlayStation. Πάρα πολύ όμορφη λειτουργία, τετραπλής κατεύθυνσης, σε οδηγούσε στο χάρτη, σε οδηγούσε σε διάφορα, στο backpack σου και στο τι κουβαλάς, συνταγές και αυτά, σε κουβαλούσε στα skills και εδώ πραγματικά γέλασα πάρα πολύ, ειλικρινά, το πέρασα στα ελληνικά το παιχνίδι και όταν λέω στα ελληνικά οι υπότιτλοι και το μενού όλο να είναι στα ελληνικά. Μπορεί να είναι λάθος επιλογή, αλλά πραγματικά όποιος έκανε την μετάφραση στα ελληνικά, ειδικά των skills, πραγματικά του δίνω όλα τα μπράβο του κόσμου. Γέλασα πάρα πολύ, το διασκέδασα πάρα πολύ, ειδικά κάναμε χαβαλές στο stream. Έχει τρομερές επιλογές και μπορώ να πω ότι γέλασα σω τίποτα. Ήταν από τα πράγματα τα οποία ήταν υπερδιασκεδαστικά και ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το touch. Και σε οδηγεί επίσης και σε διάφορα κομμάτια αποστολών, βασικά στις αποστολές, οι οποίες είναι πολλές αποστολές με ποσοστό ολοκλήρωσης 100%. Μπλέκονται μεταξύ τους, σαν αντίτιμο, σαν αμοιβή, όταν κάνεις 100% σου δίνει κάποια skin για τη μηχανή σου και κάποια άλλα χαρακτηριστικά όπως κάποια βοηθητικά για τα όπλα σου και για τη μηχανή σου και πάει λέγοντας. Αρκετά χρήσιμα θα έλεγα, κάποια τα περισσότερα όχι. Αλλά ναι, είχε την πλάκα του και έβλεπε το ποσοστό πώς είναι όντως ιστορίες. Και λες, μα έφτασα σε εδώ τώρα, πού είναι, έχω αφήσει ιστορίες ατέλειτες. Αλλά τυπικά το παιχνίδι σε πάει χεράκι-χεράκι και θα καλύψεις όλα σου τα skill και θα γεμίσεις το 100% αν ασχοληθείς με το παιχνίδι των ιστοριών σου και θα είσαι κυριλέ, δεν θα μείνει τίποτα να ολοκληρωθεί όσο και να αγχώνεσαι. Η αλήθεια είναι ότι αγχώθηκα πολλές στιγμές για αυτό το κομμάτι παίζοντάς το. Τέλος πάντων, το πρώτο 15ωρο-20ωρο περίπου έπαιζα για να παίξω. Ώσπου γίνεται ένα σκηνικό και το σκηνικό πραγματικά που με... Και είχα ξεκινήσει και δεν έγραψα τίποτα από αυτές τις πρώτες 20 ώρες. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό που με έκανε πραγματικά να αρχίσω να το λατρεύω αυτό το παιχνίδι και να λέω «Οπα κάτσε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή κάτι αλλάζει», είναι όταν κάποια στιγμή παίρνεις τον κολλητό σου και φεύγετε από τα δύο functions αυτά και πάτε προς το τρίτο. Δηλαδή η διαδρομή, παίζει το μουσικό theme «I'm an alien», δυστυχώς δεν έχω footage από αυτό γιατί δεν είχα ξεκινήσει να γράφω βαλικό, μετά από εκεί ξεκίνησα να καταγράφω το παιχνίδι και να το στριμάρω κιόλας. I'm an alien, εσύ ο κολλητός σου και πηγαίνατε προς το πόπο, πραγματικά ήταν, δεν ξέρω, αυτό το σημείο ήταν το σημείο ορόσημο για μένα και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε το όμορφο του παιχνιδιού. Κυριολεκτικά το όμορφο. Εντάξει, επαναλαμβάνονταν και επαναλαμβάνονται πολλά πράγματα όπως αποστολές. Ο χάρτης είναι τεράστιος και καταρχάς χαρακτηρίζεται από τα εξής. Έχεις τα τέσσερα functions τα οποία ελέγχουν τέσσερις διαφορετικές περιοχές. Βέβαια η αλήθεια είναι προς το τέλος του παιχνιδιού για να πας στο τελευταίο function σου κλειδώνουν τα τρία πρώτα, μετά ξαναγυρίζεις στα τρία, κλειδώνει το τελευταίο και στο τέλος είναι όλα ξεκλείδωτα για σένα, οπότε σε πάει το παιχνίδι από μόνο του. Υπάρχουν καταρχάς τα functions. Τα functions περιστοιχίζονται από διάφορες τοποθεσίες, όπως είναι διάφορα λιμέρια, να το θέσω, των κακών, κρυσφύγητα, τα οποία με το που τους σκοτώσεις υπάρχει στο κάθε από αυτό ένα bunker, το οποίο σου ξεκλειδώνει ένα μικρό κομμάτι του χάρτη, βλέπεις τι γίνεται γύρω του και εσύ μπορείς να τηλεμεταφέρεις μετά από εκεί σε αυτά, ώστε να μπορείς να μην πηγαίνεις με τη μηχανή σου πηγαίνελα. Υπάρχουν τα Nero checkpoints που σε βοηθούν στο να βρεις κάποια χαρακτηριστικά αντικείμενα
για να φτιάξεις διάφορα από τα όπλα σου και όχι μόνο, αλλά κυρίως για να μπορέσεις να μπουστάρεις τρεις από τις βασικές ιδιότητες του χαρακτήρα, που είναι το stamina σου στην ουσία, που είναι το focus που έχεις και η ζωή σου, το strength σου. Οπότε στο τέλος, αν τα βρεις όλα, πας 100% το χαρακτήρα σου σε όλα, οπότε είσαι κομπλέ. Βέβαια, η αλήθεια είναι, το tip που θα μπορούσα να δώσω σε κάποιον είναι να μπουστάρει πρώτα το 100% της ζωής του, μετά να εστιάσει στο focus και προς το τέλος στο stamina, γιατί νομίζω ότι έτσι έχει ένα μεγαλύτερο νόημα, τουλάχιστον για να μπορείς να σώζεσαι και όχι μόνο και να αντέχεις. Τώρα, εκτός από αυτά υπάρχουν άλλες τοποθεσίες, όπως είναι οι φωλιές των ορδών. Και τι είναι οι ορδές καταρχάς? Ο τόπος είναι γεμάτος με ζόμπι. Ζόμπι τα οποία μετά τον ιό έχουν ξεχυθεί. Κυκλοφορούν κάποια την ημέρα, κυρίως βγαίνουν το βράδυ. Αυξάνεται δηλαδή ο αριθμός τους, όπως είναι και διάφορα μολυνισμένα ζώα. Το χαρακτηριστικό, το αστείο είναι ότι υπάρχουν αρκούδες, υπάρχουν διάφορα ωραία. Μου έλεγαν και έβλεπα review, εγώ δεν βρήκα αρκούδες, βρήκα τρεις αρκούδες και εγώ παρέχτηκα να σκοτώνω αρκούδες στον δρόμο, το οποίο ήταν στην αρχή αρκετά δύσκολο, αλλά το κάθε τι από αυτά έχει το κόλπο του για να μπορέσει να το σκοτώσει και είναι αρκετά ωραίο. Γιατί στην ουσία σε βάζει το τρυπάκι να χρησιμοποιήσεις στρατηγική για να προσεγγίσεις τους στόχους σου, πώς θα κινηθείς, πώς θα ληχθείς και πώς θα καταφέρεις να τους κατατροπώσεις. Λοιπόν, και τα ξέμπαρκα ζόμπι κατά καιρούς οργανώνται σε μεγάλες ορδές, οι οποίες είναι σε διάφορες τοποθεσίες, κυρίως κοντά σε σπηλιές ή σε μέρη στα οποία μπορούν να κρυφτούν την ημέρα. Τα ζόμπι είναι δραστήρια το βράδυ περισσότερο, είναι πιο ισχυρά το βράδυ. Επίσης, σε βροχή ή σε χιόνι είναι ακόμη πιο ισχυρά, και αυτό που μου άρεσε είναι από τα συστήματα. Αυτό που μάλλον μου άρεσε περισσότερο, να το θέσω απλά, είναι το σύστημα καιρού του παιχνιδιού. Πραγματικά ήμουνα με τη μηχανή μου και πήγαινα από τη βροχή στο χιόνι. Δηλαδή είναι απίστευτο, ειδικά όταν έβρεχε. Δεν μπορώ να... ειλικρινά δεν έχω... είναι ότι πιο όμορφο έχω παίξει. Πιο όμορφο, υπάρχουν πολύ πιο όμορφα παιχνίδια, αλλά στο γενικό feeling. Κυρίο χαρακτηριστικό είναι η μηχανή σου. Εσύ και η μηχανή σου, αυτά τα δύο είστε. Εσύ, η μηχανή σου και τίποτα άλλο στον κόσμο, τα άλλα έρχονται μετά. Εντάξει, η κολλητή σου προφανώς, αλλά εσύ και η μηχανή σου. Η μηχανή σου είναι η γυναίκα σου στην ουσία στο παιχνίδι. Λοιπόν. Και αυτή τη μηχανή εσύ μπορείς να την κάνεις upgrade σε κάποιο από τα functions. Έχουν χωριστεί τα functions σε δύο και δύο. Τα δύο σε βοηθούν να φτιάξεις τη μηχανή περισσότερο, δίνοντας σου περισσότερα upgrades. Τα άλλα δύο είναι αφιερωμένα περισσότερο στα όπλα παρά στην μηχανή. Βέβαια το τελευταίο στα δίνει όλα, σε βεδάει και στα όπλα και στις μηχανές. Συνεχώς καθώς προχωράς παίρνεις upgrades, φτιάχνεις τη μηχανή. Ο σκοπός της μηχανής σου είναι να την πας όσο πιο μεγάλο level γίνεται, προσθέτοντας πράγματα. Να σας πω, κυρίαρχος στόχος είναι η μηχανή και το depósito να αυξηθεί, κυρίως το depósito, γιατί το παιχνίδι χρειάζεται βενζίνη. Η μηχανή χρειάζεται βενζίνη για να κινηθεί. Για να πας από το α σημείο στο β σημείο χρειάζεται βενζίνη. Με αποτέλεσμα, αν το depósito σου δεν έχει αρκετό καύσιμο, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τηλεμεταφέρεις ανάμεσα στα checkpoint και να πηγαίνεις με τη μηχανή σου βρίσκοντας καύσιμο. Γενικά η στρατηγική που μπορεί να παίξει κάποιος είναι σε διάφορα checkpoints. Πάντα υπάρχει ένα βαρέλι καυσίμου, ένα μπετόνι καυσίμου που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Οπότε πας checkpoint, γεμίζεις και πηγαίνεις από εκεί και πέρα checkpoint, checkpoint. Είναι λίγο κουραστικό, ειδικά στην αρχή, μέχρι να το πιάσεις, να βρεις τι γίνεται. Σε όλο το παιχνίδι, θα με ειλικρινείς, μόνο μία φορά ξέμεινα από καύσιμο, και αυτό γιατί έκανα βλακίες και δεν το είχα υπολογίσει καλά. Και απλά έπρεπε να πάω με τη μηχανή μου, το οποίο ήταν πολύ κουραστικό, πόδι-πόδι, μέχρι να φτάσω σε ένα βενζινάδικο να τη γεμίσω. Με κούρασε πάρα πολύ αυτό, αλλά έγινε σε όσες ώρες έπαιξα μέχρι που το τερμάτισα μόνο μία φορά. Οπότε έπαιξα αρκετά στρατηγικά σε αυτό το σημείο. Επίσης, το παιχνίδι σε αμείβει όταν τη γέννεις κανονικά από το α σημείο στο β σημείο με τη μηχανή. Γιατί τα functions σου δίνουν περισσότερες αποστολές πιο εύκολα. Σου δίνουν αποστολές οι οποίες βγαίνουν και προτιμούν να μιλούν μαζί σου όταν εσύ είσαι πάνω στη μηχανή. Έχεις ένα ασύρματο και σου έρχονται τα διάφορα quest που αναλαμβάνεις. Εάν εσύ πας από checkpoint σε checkpoint, δυστυχώς αργεί πάρα πολύ να έρθει το quest, με αποτέλεσμα να λες τι έγινε, γιατί καθυστερεί τόσο πολύ όλο αυτό. Και επίσης, καθώς εσύ προχωράς με τη μηχανή σου, σου έρχονται διάφορα quick time events τα οποία γίνονται στο δρόμο. Είτε θα σώσεις κάποιον που τον έχουν απαγάκι, είτε θα κυνηγήσεις κάποια ελάφια, ή θα σκοτώσεις κάποια ζόμπι, ή θα καθαρίσεις μια περιοχή,
ή θα την έχουν στήσει και μ' άρεσε πάρα πολύ το ότι την έστειναν διάφοροι άνθρωποι στο δρόμο για να σε πάρουν, να σε σκοτώσουν και να σου κλέψουν τη μηχανή. Κάποιοι υπήρχαν σε κάποια σημεία κάποιοι snipers και κάποιες ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι από μακριά, πολύ σπαστικό αυτό, οι οποίοι σε χτυπούσαν και σου κατέστραφαν τη μηχανή στην ουσία, οπότε σε έπρεπε να την ξαναφτιάξεις. Η μηχανή στην αρχή είναι λίγο κουραστικό, αλλά μπορείς να τη μοντάρεις. Βρίσκεις scrap, είναι survival horror το παιχνίδι, αλλά περισσότερο survival. Βρίσκεις αντικείμενα, φτιάχνεις τον εξοπλισμό σου. Έχει ένα από τα καλύτερα συστήματα που έχω παίξει σε παιχνίδι για χειρισμό όπλων. Πραγματικά, έχεις βασικά όπλα, όπως είναι παγίδες, όπως είναι αντικείμενα που πετάς, έχεις το τσεκούρι, βασικά έχεις το μαχαίρι στο οποίο μένει για πάντα πάνω σου και από εκεί μπορείς να φτιάξεις ρόπαλα, να τα κάνεις upgrade. Έχεις τα όπλα σου τα οποία μπορείς να βάλεις για μεστήρα ή όχι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα ρόπαλα και τα όπλα χειρός καταστρέφονται, με αποτέλεσμα εσύ να πρέπει να τα φτιάχνεις. Για να μην βρίσκεις δεξιά και αριστερά, καταλήγεις σε αυτό που είναι το καλύτερο για σένα, αυτό που σου αρέσει περισσότερο, συνήθως τα τσεκούρια που φτιάχνεις είναι τα καλύτερα. Και στο καθώς παλεύεις ή οτιδήποτε, το διορθώνεις, γιατί πάντα φύρεται και σπάει στο τέλος, το διορθώνεις με scrap. Επίσης, χαρακτηριστικό, όσοι το παίξετε, φορτώστε στα skill το skill που σου επιτρέπει να βρίσκεις φυτά και κρέας επί 2, δηλαδή διπλασιάζει την ποσότητα που μπορείς να κάνεις loot, και το αυτό που σου επιτρέπει να μπορείς να διορθώσεις τη μηχανή σου με λιγότερο scrap. Είναι τα πρωταρχικά που μπορεί να παίξει κάποιο και από εκεί και πέρα το χτίζει σιγά σιγά για να επιταχύνει λίγο τη διαδικασία. Τώρα, στο shooting το κομμάτι του παιχνιδιού. Καταρχάς το παιχνίδι είναι ένα τεράστιο παιχνίδι εξερεύνησης. Προχωράς, βρίσκεις περιοχές και πρέπει να αντιμετωπίσεις αντιπάλους. Οι αντίπαλοι σου είναι άνθρωποι, είναι ζόμπι και είναι και ορδέας. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Άνθρωποι. Στην αρχή είχα ακούσει και μάλιστα υπάρχει και quest, το οποίο σου επιτρέπει μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό loot, quest βασικά, ένα achievement, το οποίο μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό loot ανθρώπων που έχεις βρει, σου επιτρέπει να ξεκλειδώσει κάποια πραγματάκια. Τώρα, είχα ακούσει ότι είναι πολύ σπάνιο να βρίσκεις ανθρώπους. Γι' αυτό κάθομαι και απορώ ότι τα review που είχαν βγει στην αρχή πόσο ακριβή είναι σε σχέση με το τι είναι το παιχνίδι. Εγώ στην πορεία μου συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους. Συναντούσα ανθρώπους κάθε τρεις και λίγο, με αποτέλεσμα ενώ στην αρχή έπαιζα και φοβόμουν και έκανα loot τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, δεν άφησα τίποτα που να μην έχω κάνει loot σε αυτό το παιχνίδι. Έλεγαν διάφοροι ειδικοί, κοίτα tips, λούταρε τα πάντα όλα, γιατί δεν θα βρίσκεις ανθρώπους μετά από λίγο στο παιχνίδι, θα έχει μόνο ζόμπι. Εγώ πάλι κάτι τέτοιο δεν το συνάντησα. Τώρα, loot κάντε. Το χρειάζεστε, αλλά μετά από ένα σημείο, ένα ωραίο tip είναι, επειδή γεμίζεις, κάνεις. Φτιάχνεις κάποια αντικείμενα όπως βόμβες, φτιάχνεις μολότοφ, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες, ειδικά για νακές φωλιές από ζόμπι, και το βρήκα ιδιαίτερα απολαυστικό αυτό. Λοιπόν, τα κατασκευάζεις on the go έτσι ώστε να σου μένει χώρος για να βάλεις και άλλα αντικείμενα. Τώρα, οι εχθροί του παιχνιδιού είναι άνθρωποι scavengers όπως είσαι εσύ, drifters στο δρόμο, και οι reapers. Οι reapers είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία λατρεύει τα ζόμπι και θέλει να γίνει σαν κι αυτούς. Έχει ένα ωραίο side quest, ένα side. Βασικά είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού, ένα side story, το οποίο ήρθε λίγο απότομα. Δεν θα σας κρύψω ότι μου ήρθε λίγο απότομο. Από όλο το παιχνίδι είναι το μόνο πράγμα που με παραξένεψε περισσότερο η σχέση που έχει ο χαρακτήρας με τους Reapers και με τον αρχηγό των Reapers. Δεν θα πω παραπάνω για να μην σας σποιλάρω, αλλά πραγματικά είναι από το μόνο πράγμα που δεν μου κάτσε καλά στο παιχνίδι. Πολύ ωραία quest, πολύ ωραία side scenes, αλλά. Και κάτσε και όλα τα συγκινητικά, αλλά πραγματικά είναι από τα μόνα πράγματα που μου κάτσε πολύ περίεργα. Εντάξει, θα βρίσκεις συνέχεια τέτοιους, θα σκοτώνεις. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ωραίο το shooting. Μπορείς να πας με stealth. Το stealth μου άρεσε πάρα πολύ και στα zombie και στο shooting. Βέβαια, πρέπει να βάλεις και τα ιδιαίτερα skill για να μπορέσεις να το κάνεις ακόμα πιο αποτελεσματικό, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Πιστέψτε με, θα σε γλιτώσει από πάρα πολύ κόπο το stealth όσο δουλεύει. Έπειτα είναι τα zombie. Τα zombie που περιφέρονται. Τα zombie που μόλις εδούνε με τη μηχανή, κάποια από αυτά θα σε επιτεθούν, όπως είναι η ηλική ποπό. Είναι πάρα πολύ κινδυνευτική η ηλική, γιατί καθώς τρέχεις, ορμάνε και πάρα πολλοί από αυτούς απλά σου επιτίθενται, με αποτέλεσμα να σε ρίξουν από τη μηχανή. Αλλά να σας πω, το καλύτερο πράγμα στον κόσμο είναι κυρίως για τα zombie που εκεί κατέληξε στο τέλος. Να έχεις το τσεκούρισε το ροπολό σου με μιλή attacks και να τα σκοτώνεις. Πραγματικά μπορώ να πω ότι απολάμβανα πολύ περισσότερο να σκοτώνω τα ζόμπι στο παιχνίδι με μιλή attacks παρά με κάποιο όπλο. Ήταν πιο διασκεδαστικό και σίγουρα πιο αποτελεσματικό. Τουλάχιστον αν ήταν μικρές οι ομάδες των ζόμπι.
Και μετά πάμε. Καταρχάς τα ζόμπι τους κάνεις loot τα αυτιά. Δεν έχεις να κλέψεις πολλά πράγματα από ένα ζόμπι. Οπότε κυρίως παίρνεις τα αυτιά τα οποία τα πουλάς για να αυξήσεις την επιρροή που έχεις στα διάφορα functions. Καθώς πρέπει να φτάσεις το κάθε function τουλάχιστον level 3, ώστε να μπορούν να έχεις διάφορα bonus, είτε για τη μηχανή, είτε για τα όπλα σου, είτε για σένα. Και βοηθάνε πάρα πολύ αν τα φτάσεις level 3 και στην τελική μάχη, γιατί υπάρχει μια τελική μάχη στην οποία συνιστώ πριν να πάτε, να πάτε όλα τα functions, τα τρία functions τουλάχιστον, που υπάρχουν εξτρά, γιατί spoiler μικρό, παλεύεις με το τέταρτο στην ουσία, αλλά και αυτό μπορείς να το πας. Να πας τέλος πάντων όλα τα functions που υπάρχουν, όλα τα functions, ακόμα και το τέταρτο, level 3. Οπότε πριν την τελική μάχη, φτάσε το level 3. Αν και αλήθεια φτάνει σε ένα σημείο που λες ότι δεν ανεβαίνει άλλο το XP, αλλά το κόλπο είναι οι ορδές. Και πριν να περάσω στο πώς θα το κάνεις αυτό με τις ορδές, ας μπούμε στο θέμα ορδές, μια και καλή. Ορδές. Το selling point του παιχνιδιού είναι οι ορδές. Τεράστιες ομάδες από ζόμπι, εκατοντάδες έως χιλιάδες ζόμπι μαζεμένα σε διάφορες τοποθεσίες. Αν περάσεις από μέσα σου σε κυνηγάνε, σε σκοτώνουν τόσο απλά, δεν γλιτώνεις με την καμία. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος και συγκεκριμένο οπλοστάσιο armory, όχι ότι δεν μπορείς αλλιώς, αλλά υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις να τις σκοτώσεις. Χρειάζεσαι upgrade στα όπλα σου και δυστυχώς είναι από τα πράγματα που απόθεσε πάρα πολύ κόσμο από το να παίξει το παιχνίδι και να το παρατήσει, τον βοήθησε τον κόσμο να το παρατήσει όσο πιο νωρίς γίνεται. Και γιατί αυτό? Ενώ ήταν από τα selling point του παιχνιδιού, δυστυχώς, να σας πω ειλικρινά, το πρώτο 30 με 40 δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Με τα όπλα που έχεις, με τις μολότοφ που έχεις, θα παλέψεις και θα μοχθήσεις πάρα πολύ μέχρι να καταφέρεις να σκοτώσεις κάποια από τα ζόμπι. Ούτε σφαίρες θα σου φτάνουν, τίποτα δεν θα σου φτάνει. Εγώ κατάφερα να σκοτώσω την πρώτη μορδή πριν αρχίσω να βιντεοσκοπώ το παιχνίδι. Κατάφερα στην αρχή και εντελώς κατά λάθος, υπήρχε μια πάρα πολύ μικρή σχετικά από τις άλλες ορδές, η οποία ήταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό εκεί πέρα που είχε διάφορα τρένα βασικά. Και εκεί έκανα το λάθος στην αρχή να στακάρω, να κολλήσω χωρίς να έχω όπλα. Οπότε είχε ένα σκουπιδοτενικέ και όταν μπαίνεις στο σκουπιδοτενικέ δεν μπορούν να σου επιτεθούν, είναι σε safe σημείο. Οπότε εγώ τι έκανα. Τα έκανα track τα ζόμπι τσούκου τσούκου, ερχόταν στο σκουπιδοτενικέ, έμπεφτα με στο σκουπιδοτενικέ. Φεύγοντας αυτά, μέναν 4-5. Έβγαινα έξω με τρόπολο τσούκου τσούκου 4-5-4-5. Μετά από 2-3 ώρες, κατάφερα να σκοτώσω την πρώτη ορδή. Πραγματικά, σκότωσα την πρώτη ορθή. Να σας το θέσω απλά, χωρίς όπλα, χωρίς τίποτα. Χωρίς καν να μπορώ να τη σκοτώσω. Τα κατάφερα και είχε. Να σας πω το. Το συνέστημα ήταν επικό, δηλαδή είχα απορροθεί, λέω κοίτα να δεις, τα κατάφερα. Τη δεύτερη ορδή, και έχω footage για αυτήν, την σκότωσα στο live και αυτό κατά λάθος, γιατί πήγαινα εκεί και νόμιζα ότι είναι κάποια ζόμπι στην αρχή και πίου, κατάφερα και τα σκότωσα. Ήταν λίγο, το έπαιξα λίγο τα προσέλκια μακριά ομάδες, τα σκότωνα, ξαναπήγαινα, τα τραβούσα μακριά, σκότωνα, πήγαινα. Στην αρχή έτσι παίζεις. Όλη η ιστορία όμως ξεκινάει με το που φτάσεις στο τρίτο από τα τρία κομμάτια του παιχνιδιού, γιατί μπορώ να το χωρίσω σε τρία κομμάτια, είναι τα δύο πρώτα τρίτα και το τρίτο τρίτο, το οποίο παίρνεις τις ναπάλμ. Οι ναπάλμ είναι δικές μολότοφ βόμβες, οι οποίες σκοτώνουν και είναι μεγαλύτερο αριθμό ζόμπι. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι με το που το πάρεις αυτό μαζοχιστικά σου λέει, ξέρεις κάτι, πήγαινε και σκότωσε την πρώτη σου ορδή. Η οποία όμως είχε το μεγαλύτερο bug και θα σας πω γι' αυτό. Είναι μια ορδή η οποία τη σκοτώνεις, μου βγήκε ψυχή να σας πω την αλήθεια. Πρέπει να έχω φούντες και πρέπει να το βλέπετε τώρα λογικά. Πραγματικά μου βγήκε ψυχή από αυτή την ορδή για να τη σκοτώσω. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν. Ίσως από τις πιο δύσκολες ορδές μαζί με το μήλου την ορδή που είχε. Τέλος πάντων, υπάρχουν δύο σημεία που σε πάει συγκεκριμένα να κάνεις. Μία στη βάζει ως πρώτο quest και μία πρέπει να το κάνεις για να προχωρήσει το story. Οπότε, εσύ πρέπει να σκοτώσεις δύο ορδές. Αυτές οι δύο ορδές ήταν οι πιο δύσκολες. Τώρα, μετά από εκείνο το σημείο γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα, γίνονται πιο απολαυστικά τα πράγματα. Απλά το μόνο κακό είναι ότι επειδή οι μολότοφ σου τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά κυρίως τα υλικά για να τις φτιάξεις τις μεγάλες τις ναπάλμ, πρέπει εσύ να βρεις τρόπο να κάνεις loot. Tip! Πηγαίνετε ειδικά στο τρίτο function, στο τέταρτο function μάλλον, στην περιοχή που είναι το τέταρτο function, πηγαίνετε στα Nero checkpoints, εκεί πέρα υπάρχουν πολύ περισσότερα υλικά από οποιοδήποτε άλλο Nero checkpoint, οπότε πηγαίνετε εκεί πέρα, γιατί είναι και η τοποθεσία που στις δώσανε στην ουσία, οπότε κάντε loot αυτά τα Nero checkpoints ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και μόνο έτσι μπορείτε να γίνετε.
Οπότε ήταν πολύ δύσκολο, γιατί καμιά φορά πήγαινα να πολεμήσω 2-3 ορδές στη σειρά και δεν είχα τίποτα. Οπότε ήταν λίγο κουραστικό. Αλλά παίζει στρατηγικά και αυτό μου άρεσε. Ένα από τα παιχνίδια που με εντυπωσίασε. Βέβαια, στο δίνει πάρα πολύ αργά και ξαναλέω, ήταν από τα πράγματα τα οποία απογοήτευσαν τον κόσμο και έκαναν τους περισσότερους να το παρατήσουν. Όσοι είχαν το μαζοχιστικό κομμάτι να το παίξουν το παιχνίδι και να το δουν πως πάει, ανταμείβονται στο τέλος. Και γι' αυτό, αν δείτε όλα τα review, την πλειοψηφία τους τουλάχιστον που υπάρχουν στο YouTube, είναι reviews τα οποία μόνο καλά λόγια έχουν να πούν. Υπάρχουν glitch, το έχουν διορθώσει αρκετά. Εγώ βρήκα αρκετά glitch. Το πιο εκνευριστικό glitch που πέτυχα στην ουσία, πέρα από κάποια χάζο glitch και αυτά, το πιο χαρακτηριστικό είναι στη δεύτερη ορδή, που έπρεπε να πάω στην ορδή του Μήλου στην ουσία για να change, όπως λέγεται εκεί πέρα, που βγάζουν τα ξύλα. Μου έπεσε ένα κομμάτι της ορδής μέσα στο νερό. Τα ζόμπι δεν πέθαιναν, αλλά εγώ δεν μπορούσα να προβολήσω, δεν μπορούσα να πετάξω τίποτα και δεν θα ολοκληρωνόταν το quest. Με αποτέλεσμα, εγώ έπρεπε να ξανακάνω όλο αυτό το μαζοχιστικό πράγμα, και πιστέψτε μου, ήταν τέρμα μαζοχιστικό, να το ξανακάνω από την αρχή και δεν ήθελα με την καμία. Όσο που σκέφτηκα, και αυτό είναι το ωραίο, ότι ξέρεις κάτι, σκέφτεσαι. Βέβαια, η αλήθεια είναι να έχεις και πόρους, και δυστυχώς στις μεγάλες ορδές οι πόροι τελειώνουν πάρα πολύ εύκολα, οπότε πρέπει να πας καλά προετοιμασμένος. Τέλος πάντων, κατάφερα να κατασκευάσω κάποιες βόμβες. Να τα πετάξω, να τις πετάξω μέσα και δύο φορές στη σειρά να καταφέρω να τα σκοτώσω αυτά τα ζόμπι. Είχε μείνει ένα ξέμπαρκο, αλλά μου το έδωσε και αυτό μου έδωσε το quest. Οπότε εντάξει, όταν φτάσεις προς το τέλος και το πρόσεξε να γίνεται και κατά 2-3 φορές ακόμη, και ένα ζόμπι να σου ξεμείνει, γιατί στο δρόμο, καθώς σε κυνηγάνε, μπορεί να χαθεί και κανένα. Δηλαδή, και ειδικά το σπαστικό είναι όταν περνάνε ελάφια την ώρα που σε κυνηγάει η ορδή. Κάποιοι θα φύγουν να κυνηγήσουν τα ελάφια. Είναι τελείως ό,τι να είναι. Με αποτέλεσμα μετά, εσύ όταν γυρνάς να σκοτώσεις τους υπόλοιπους, έχουν εξαφανιστεί 2-3 ζόμπι τα οποία κυνηγάνε ελάφια κάπου στο υπερπέραν. Οπότε εσύ πρέπει να τα βρεις και να τα σκοτώσεις. Έτσι, τέλος πάντων, το παιχνίδι είναι λίγο παρηγορητικό σε αυτό, και αν έχει μείνει ένα-δύο, σε βοηθάει και στο δίνει κάποιες ορδές. Η ορδή που με μπαγκέρεψε πάρα πολύ και στο τέλος με έκανε να απορώ είναι η ορδή η οποία είναι η πρώτη μεγάλη που παλέψεις στο παιχνίδι, που σε βάζει να παλέψεις, γιατί μετά σου δείχνει ότι πρέπει να ξανακάνει spawn η συγκεκριμένη ορδή και δεν στο δείχνει ότι την έχεις την καθαρίσει, ενώ μέσα στη λίστα των ορδών που έχεις καθαρίσει την έχεις καθαρίσει. Είναι λίγο περίεργο αυτό, αλλά δεν επηρεάζει το platinum, οπότε μη σε σαγώνει καθόλου. Τώρα, τα ζόμπι μένουν, έχουν φωλιές, τις οποίες εσύ για να μπορέσεις να περάσεις από μια περιοχή πρέπει να σκοτώσεις τις φωλιές τους. Αν πρέπει να πας από το σημείο Α στο σημείο Β και ενδιάμεσα υπάρχουν φωλιές με ζόμπι, εσύ πρέπει να τις σκοτώσεις, να τις καθαρίσεις, να τις κάψεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο, από τα πιο ωραία πράγματα, τα οποία απλά πετάς μολότοφ και εσύ, και εκεί χρειάζεται μολότοφ στην αρχή, και στις φωλιές βγαίνουν 3-4 ζόμπι και προχωράς. Είναι από τα πράγματα που συνιστώ να κάνετε πρώτα στο παιχνίδι καθώς το παίζετε, όσοι το παίξετε, καθώς και θα σας άνοιξει η περιοχή και εσείς θα μπορείτε να πηγαινοέργεστε πιο ελεύθερα από μέρος σε μέρος χωρίς να σας την πέφτουν άκυρα ζόμπι στο πουθενά. Πάντα θα σας την πέφτουν άκυρα ζόμπι στο πουθενά, αλλά όχι τόσο πολλά. Έπειτα προς το τέλος υπήρχε και το σπαστικό κομμάτι με τα κοράκια. Υπάρχουν και ζόμπι κοράκια. Τα πάντα όλα ζόμπι υπάρχουν. Αλλά τα κοράκια ήταν λίγο το εκνευριστικό, ότι πάντα ξέμενα από μολότοφ και έπρεπε να τους κάψω τις φωλιές στα δέντρα. Οπότε ένα δέντρο κατέληγα να πετάω 2-3 μολότοφ καμιά φορά, άμα δεν τις πετύχαινα καλά στο σημείο που έπρεπε. Με αποτέλεσμα να μου τρώνε πάρα πολλούς σπόρους. Εκνευριστικό και αυτό. Αλλά εντάξει, ήταν από τα πράγματα τα οποία οκ. Okay. Μπορώ να πω ότι οι σκέτες φωλιές ήταν πιο απλές και πιο διασκεδαστικές. Οπότε το συγκεκριμένο παιχνίδι έφτασα να περνάω πάρα πολλές ώρες. Το αστείο είναι και το πιο χαζό, τα πιο εκνευριστικά πράγματα ήταν τα πιο απλά πράγματα. Δηλαδή, για να το κάνω platinum, το τελευταίο achievement που δεν μπορούσα να κάνω με τίποτα εύκολα είναι απλά να κάνεις drift για 5 δευτερόλεπτα πατώντας το turbo και να driftάρεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, πέρασα 2 ώρες από τη ζωή μου, 3, για να το κάνω με διαφορετικούς συνδυασμούς της μηχανής. Είδα άπειρα tutorials τα οποία δεν δουλεύει κανένα πραγματικά, και είναι το τελευταίο πράγμα που έκανα για να πάρω το achievement και ήταν τόσο χάζο, ούτε καν καταλάβω πως μου το έδωσε. Τέλος πάντων, θα σας εκνευρίσουν πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι, αλλά τα θετικά του είναι πολύ περισσότερα. Είναι πολύ διασκεδαστικό, έχει μια τρομερή ιστορία και είναι μια ιστορία η οποία είχα αυτή την κουβέντα με τον κολλητό μου, ο οποίος το παίξε πριν από μένα, και δεν το... Και σε πολλούς το είδα και την ίδια άποψη, δεν ξέρεις κάτι, σε φάση είναι λίγο... Είναι από τα παιχνίδια και δεν είναι κακό να σας το πω, ότι θα έχει καλό τέλος. Αν παίξεις όπως πρέπει να παίξεις το παιχνίδι, θα έχει καλό τέλος. Λοιπόν, έχει τα what the fuck moments τα οποία πορώνεσαι, έχει τις στιγμές
οι οποίες πραγματικά σε λυγίζουν. Υπάρχει μια στιγμή, δύο στιγμές βασικά, οι οποίες είναι, σου πιάνει την ψυχούλα ρε παιδί μου, πραγματικά είσαι, εντάξει. Υπάρχουν στιγμές, what the fuck, και λες, τι έγινε τώρα, δηλαδή, okay, και πώς, πού, είναι, όλοι έχουν το δίκιο τους. Αυτό είναι που μου άρεσε το συγκεκριμένο παιχνίδι, ότι δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον. Όλοι έχουν το δίκιο τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και εσύ είσαι ο Deacon, παίζει τον Deacon St. John, αλλιώς αλλιώς Dick St. John, Dick τον φωνάζω στο παιχνίδι. Τρομερό, τρομερό cast, ο ηθοποιός που τον παίζει είναι τρομερός. Μπορώ να πω ότι και η φωνή και το acting ήταν υπερθεϊκό. Απλά πάρα πολύ παραπονιόταν ότι παραέχει καλό τέλος και. Να σου πω, είναι από τα παιχνίδια τα οποία και πραγματικά του το δίνω και είναι από τα παιχνίδια που σε πάει και αν το παίξεις καλά, σε ανταμείβει γεμίζοντας την ψυχή. Είναι από τα παιχνίδια που θα παίξεις, όχι για να σου αφήσει cliffhanger, αν και έχει ένα cliffhanger μικρό στο τέλος, για να τα κάτσεις στα κρυφά τα οποία στα δίνει, αν κάνεις κάποια πράγματα. Λοιπόν, το οποίο, ρε παιδί μου, σε ευχαριστεί. Δηλαδή, εντάξει, ωραία είναι τα παιχνίδια που σε σοκάρουν, ωραία τα παιχνίδια που σε εντυπωσιάζουν και λες, ωραία φίλε, τι έγινε τώρα, μά μου. Αλλά υπάρχουν και τα παιχνίδια που πραγματικά μου έχουν λείψει πάρα πολύ, τα οποία σε γεμίζουν χαρά. Και το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι από τα παιχνίδια που με γέμισε χαρά παίζοντάς το. Το διασκέδασα όσο δεν πάει. Μπορεί να έχει τα σπαστικά του, τα ζόρια του, τα χίλια δυο μύρια του, αλλά πραγματικά το καταδιασκέδασα. Πήγα. Στην αρχή ξενωμένα λίγα πήγαινα, αλλά πραγματικά έχατσα και έγραψα όλο τα δεύτερα, τα δύο τρίτα προς το τέλος του παιχνιδιού, το στρίμαρα κιόλας με παρέα. Μπορώ να πω ότι πραγματικά το λάτρεψα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν μπορείτε να το βρείτε, για μένα πάρτε το. Η τιμή του έχει πέσει κοντά στο 20 ευρώ. Πάρτε το ψηφιακά για να μπορείτε να το περνάτε πιο εύκολα από λογαριασμό από PlayStation, να πάρετε το 5. Παίζει υπερβολικά καλά στο PlayStation 4 και στο Pro. Οι διαφορές του δεν είναι τόσο τρελές με το 5. Σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερες διαφορές από άποψη γραφικών, αλλά δεν είναι τόσο τρελές οι διαφορές του. Οπότε, αν κάποιος έχει το Pro, μπορεί να πάρει την καλύτερη εμπειρία. Το PlayStation Pro εννοώ, να πάρει την καλύτερη εμπειρία. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, δεν σας είπα τώρα το story σε φάση πάρα πολύ, γιατί είναι ψηλό spoiler. Προσπαθείς να βρεις τη γυναίκα σου. Εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Και παράλληλα να βοηθήσεις και τον κολλητό σου. Έχει τα ωραία του, έχει τα what the fuck του, έχει τα κάπου ξεκόλα, κάπου συνέχισε. Πολύ καλό παιδί ο Dick, τρομερό παιδί και ας σου λένε ότι οι μηχανόβοι δεν έχουν καρδιά. Είναι σε φάση, αξίζει. Αξίζει να ασχοληθείτε μαζί του, αξίζει να παίξετε, αξίζει να διασκεδάσετε, πραγματικά. Πάρτε το χθες κιόλας και δοκιμάστε το. Απλά θα έχετε στα υπόψη είναι το πρώτο 20 ευρώ. Το πρώτο 20 ευρώ. Το πρώτο 20ωρο θα σας περάσει χωρίς να κάνετε και πολλά πράγματα μέχρι να πάρει μπρος η ιστορία. Μόλις πάρει μπρος η ιστορία, είναι όλα κυριλέ. Απλά να σας πω την αλήθεια και σας το ξεκίνησα στην αρχή. Υπάρχει κάποια στιγμή που θα νομίζετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε 100% στο τρίτο level όλες τις περιοχές. Συμβουλή μου, ξεκινήστε γιατί προς το τέλος, πριν την τελική μάχη, σας ανοίγει όλες τις ορδές να δείτε που είναι. Απλά σε κάθε περιοχή σκοτώστε κάποιες ορδές που είναι πιο εύκολο να γίνει προς το τέλος του παιχνιδιού. Με αποτέλεσμα να τις πάτε όλους level 3, γιατί είναι πιο διασκεδαστικό και είναι πιο γαμάτη τελευταία σκηνή πριν την τελική μάχη. Πιστέψτε με σε αυτό. Κάντε το! Πάτε το όλο level 3 της περιοχής στα functions, όσο δύσκολο και να σας φαίνεται δεν είναι τόσο, και μετά πάτε στη τελική μάχη. Που η τελική μάχη ήταν, okay, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη, αλλά εμένα με ικανοποίησε. Εντάξει, ήταν λίγο στημένη, ήταν scripted, αλλά πραγματικά με ικανοποίησε. Days Gone. Ένα παιχνίδι το οποίο λάτρεψα και λατρεύω, είναι από τα παιχνίδια που με ξεκούρασαν, με άδειασαν από το φόρτο της καθημερινότητάς μου και το συνιστώ. Δοκιμάστε το και περιμένω τα σχόλιά σας κάτω. Να είστε καλά, Κώστας, τσεκτεκνάω εδώ. Να πω σε όλους ότι στριμάρω κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 5 η ώρα. Το Σάββατο με gameplay στο Twitch TV, στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα link. Και την Κυριακή κάνω μια εκπομπή σχετική με τα βιβλία. Θα έχετε δει ήδη κάποια βίντεο όσοι ακολουθείτε. Δοκιμάστε το παιχνίδι, δοκιμάστε το και πείτε μου αν σας άρεσε. Να είστε καλά από μένα, καλό απόγευμα. Γεια σας, παιδιά.